Πριν από 4,5 χρόνια ο ελληνικός λαός επέλεξε να κάνει μια ολιστική, θα έλεγα, αλλαγή. Ένα κόμμα της αριστεράς το έφερε για πρώτη φορά στην κυβέρνηση. Πολλαπλασίασε τα ποσοστά του με ένα έτσι θεαματικό τρόπο και μάλιστα θυμάμαι ότι σε εκείνες τις εκλογές οι πρώτες δημοσκοπήσεις όσο πλησιάζαμε έδειχναν άνοδο των ποσοστών του Κομμουνιστικού Κόμματος αρχικώς. Θα το θυμάστε κι εσείς. Και συνεχεία άρχισε η άνοδος των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάτε για πριν το 2012. Ναι. Λοιπόν, επέλεξε λοιπόν ένα αριστερό κόμμα. Εσείς λέτε ότι απογοητεύτηκε. Στην κάλπη είδαμε μία φθορά του κυβερνώντος κόμματος, αν μη τι άλλο. Δεν θα ήταν λογικό, εφόσον εσείς ποτέ δεν συμμαχήσατε με το ΣΥΡΙΖΑ και ποτέ δεν συμφωνήσατε με τις πολιτικές του, να στραφεί, θα έλεγε κανείς, το έτερο κόμμα της αριστεράς. Το ζήτημα... Είπατε ότι σας προβληματίζει, είναι, αλλά θέλω να μείνουμε σε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα υπαρκτό ερώτημα που το έχει και άλλος κόσμος. Όμως κοιτάξτε να δείτε τι πρέπει να δούμε. Συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ συκοφάντησε συνολικά τις ιδέες της αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και σήμερα, μετά από αυτό το αποτέλεσμα του 23% που πήρε σε ευρωεκλογές και τον καταποντισμό σε περιφέρειες και σε πολλούς δήμους, συνεχίζει να στρέφεται η πολιτική του ενάντια στο ΚΚΕ. Λέω για το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έδωσε, αντί να το προβληματίζει σήμερα και να έχει μέτωπο απέναντι σε ένα κόμμα και σε δυνάμεις που έδωσαν αυτό το 13-15% που έχασε από το 2015 και να έχει σταθερή αντιμετώπιση, στρέφεται ενάντια στο ΚΚΕ. Είδατε χθες τον κύριο Τσακαλώτο. Είδατε τα μηνύματα που εκπέμπει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Ο βασικός εχθρός του είναι το ΚΚΕ. Δεν κατανοούν οι άνθρωποι, ή άλλα σχέδια επεξεργάζονται προφανώς προεκλογικά, ότι και μισό τα 100 κάποιους ψήφους, 1.000, 5.000 ψήφους, αν κατορθώσουν και αποσπάσουν, που εγώ δεν το πιστεύω, σε αυτές τις εθνικές εκλογές από το ΚΚΕ, δεν λύνει το πρόβλημά τους. Δηλαδή, το πρόβλημα δεν είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει 23-23,5%. Αλλά σήμερα ούτε ποια κυβέρνηση. Γιατί το λέτε όμως ότι βασικό κάνει διακύβευμα. Εξηγήστε το λίγο. Ακούστε αυτό. Με το. Ακούστε με λίγο. Το βασικό διακύβευμα δεν είναι ποια κυβέρνηση. Να το εξηγήσω. Δεν είναι ποια κυβέρνηση κυρίως θα βγει αυτοδύναμη συνεργασίας. Είτε ο κόσμος κατευθυνθεί όπως τώρα φαίνεται και με μεγάλη μάλιστα διαφορά προς τη Νέα Δημοκρατία και την εκλέξει κυβέρνηση, είτε αυτοδύναμη είτε συνεργασίας με άλλα κόμματα που θα συνενέσουν μαζί της, είτε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα 4 χρόνια που τον γνώρισε, το πρόβλημα είναι, εξακολουθεί να παραμένει, ότι είναι αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Ναι. Δεν υπηρετούν λαϊκά συμφέροντα, ούτε οι επιμέρους διαφορές. Δεν τον πείσατε από ό,τι φαίνεται. Η κρίσιμη μάχη είναι των βουλευτικών εκλογών. Μάλιστα. Και αυτό κάνω αυτή τη στιγμή, προσπαθώντας να ερμηνεύσω όπως μου ζητήσατε το αποτέλεσμα και βεβαίως να τεθεί ο ίδιος ο ελληνικός λαός σε σκέψη γύρω από τις επιλογές του. Και πιστεύουμε και έχουμε τέτοια μηνύματα ότι μπορεί αυτή τη σταθερότητα που έδωσε στο ΚΚΕ, γιατί το ΚΚΕ όπως ξέρετε είχε 300.000 ψήφους το 2015 το Σεπτέμβριο και τώρα πήρε 302.000 ψήφους. Διατήρησε και αύξησε λίγο ότι... πρέπει να επισημάνουμε ότι έχει κάτι. Έχει σημασία, μιας και μου μιλάτε για τα εκλογικά αποτελέσματα και συζητάμε τα εκλογικά αποτελέσματα, να δούμε ότι κυρίως κρίνεται ο αριθμός των ψήφων. Ναι. Διότι με μεγαλύτερο ποσοστό ψηφισάντων, βεβαίως είναι λογικό να φαίνεται 5,35. Αν ψήφιζαν για παράδειγμα όσοι ψήφισαν το 2015, δηλαδή λιγότεροι τότε ήταν, το ποσοστό θα ήταν 5,7. Αυτό τι θα σήμαινε, θα λέγαμε άνοδος του ΚΚΕ, θα λέγαμε σταθερότητα. Λοιπόν, άρα η ρεαλιστική αποτίμηση είναι η σταθερότητα των δυνάμεων.